Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη. Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Μια χαρά. Πρέπει να ξέρεις ότι τις δύο τελευταίες εκπομπές που κάναμε τις έχουν μεταδώσει ένα σωρό site για την εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που τροποποιεί τον καιρό και βγήκε στη Γαλλία το France 24 και μας επιβεβαίωσε, γιατί μιλάει το France 24 για ενεργοποίηση του HARP και για μαύρο χειμώνα που έρχεται στη Γαλλία. Επίσημο κανάλι από τα μεγάλα. Για άλλη μια φορά λοιπόν πέφτουμε μέσα. Ναι, δεν έχουμε πέσει και ποτέ έξω, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Μητσοτάκης θέλει να ασφαλίσει όλα τα κίνητα. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Και θα σου πω γιατί το θέλει. Το CVC, που ασφαλιστική σύμβουλος είναι η Σοφία Μητσοτάκη, έχει αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στις ασφάλειες. Επειδή λοιπόν στις ασφαλιστικές εταιρείες με τον οποίο και η Εθνική Ασφαλιστική έχουν πέσει δουλειές, γιατί ο κόσμος κάνει ασφάλεια ανάλογα με το περίσσευμά του και δεν έχει περίσσευμα τώρα. Έτσι λοιπόν ο Μητσοτάκης πήρε εντολή να, και την έκανε και την έβγαλε μπροστά τον Πατέλη σαν βιτρίνα, που είχε παντρευτεί άντρα και αυτός όπως και ο Κασελάκης. Τον έβγαλε μπροστά σαν βιτρίνα να ανακοινώσει ότι όλα τα σπίτια στην Ελλάδα πρέπει να ασφαλιστούν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα σου πω γιατί. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν σπίτια που είναι παλαιότερα των 30 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των σπιτιών, άμα δεις τις στατιστικές, είναι 50 με 80 χρόνια. Τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα, το 60%, έχουν χτιστεί μέχρι το 1974. Αν λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίσουν αυτά τα σπίτια, τότε το ασφάλιστρο θα ανέβει πολύ, γιατί θα πέσει μέσα και η παλαιότητα και θα πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων. Ταυτόχρονα δεν ξέρουμε αν οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι φερέγγιες και μπορούν να καλύψουν ασφαλιστικά, έχουν τα κεφάλαια για να καλύψουν ασφαλιστικά τους πελάτες τους. Δηλαδή αν οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν καλύψει ασφαλιστικά τα σπίτια της Θεσσαλίας, πιστεύεις ότι είχαν τα 7 δις για να αποζημιώσουν τις ζημιές? Ούτε να το σκέφτεσαι. Ούτε να το σκέφτεσαι. Θα σου πω μόνο κάτι. Το 1996, όταν η κυβέρνηση Σιμίτη έστεινε το χρηματιστήριο τότε, ο Άκης Τσοχατζόπουλος ήταν υπουργός Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάγονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τότε λοιπόν έπρεπε να μπουν μέσα στο χρηματιστήριο. Όμως η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς δεν τις έβαζε, γιατί δεν είχαν τα απαιτούμενα κεφάλαια, όπως έλεγε ο νόμος, δεν είχαν κεφαλαιακή επάρκεια για να μπουν στο χρηματιστήριο. Τι έκανε ο Τσοχατζόπουλος? Έφτιαξε μια υπηρεσία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τους έδωσε πλαστά πιστοποιητικά ότι είχαν κεφαλαιακή επάρκεια και έτσι μπήκαν στο χρηματιστήριο. Σήμερα λοιπόν το Υπουργείο Ανάπτυξης θα εγγυηθεί ότι όλες αυτές οι ασφαλιστικές έχουν επαρκή κεφάλαια για να λειτουργήσουν. Θα βγει επίσημα και θα αναλάβει την ευθύνη μια επιτροπή η οποία θα κάνει τον έλεγχο στα οικονομικά των ασφαλιστικών εταιριών, ποιες είναι φερέγγιες, διαφορετικά τα μέλη της επιτροπής θα επιβαρυνθούν δια της περιουσίας τους όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις, εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύψουν τους πελάτες τους. Και κάτι άλλο, τα συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιριών, έτσι, είναι λίγο περίεργα, έχουν όλο καταχρηστικούς όρους. Το 90%, το 80% των όρων είναι καταχρηστικοί. Εγώ που έζησα από μέσα το σεισμό στο Μενίδη όταν έγινε και είχαμε ασφαλίσει τότε, επειδή είχαμε δώσει δάνεια σε περίπου 50 πελάτες, τους είχαμε ασφαλίσει στην ασφαλιστική εταιρεία υποχρεωτικά της τράπεζας, γινόταν ένας χαμός, δεν ήθελαν να αποπληρώσουν, δεν θέλανε να δώσουν τις αποζημιώσεις, έχει όλο καταχρηστικούς όρους. Η ασφαλιστική λοιπόν εταιρεία είναι ένας ιδιωτικός φορέας και εγώ είμαι ένας ιδιώτης. Θα πρέπει λοιπόν να μου δώσει το ασφαλιστικό συμβόλαιο, να το διαβάσω, να το πάω σε ένα δικηγόρο και να τροποποιήσω τους καταχρηστικούς όρους, να τους διαγράψω. Θα δεχτεί η ασφαλιστική εταιρεία να υπογράψει μαζί μου
μια σύμβαση ασφάλισης με τους δικούς μου όρους. Εγώ γιατί να δεχτώ. Μα πρώτα απ' όλα, περίμενε λίγο. Όταν αυτός θέλει να ελέγχει την ΕΜΗ και να ελέγχει το αστεροσκοπείο, μπορεί να βγάλει ανακοίνωση και να διαμορφώσει την απόφαση για το τι ακριβώς συνέβη με τα καιρικά φαινόμενα και να μην σε αποζημιώσει στην τελική. Σωστό. Να σου πει ότι είχαν το μέγεθος αυτά τα καιρικά φαινόμενα, άρα δεν αποζημιώνεις. Μα βέβαια. Γιατί λοιπόν εγώ να υπογράψω μια σύμβαση που τα 3/4 έχει μέσα καταχρηστικούς όρους και να μην φτιάξω μια δική μου σύμβαση χωρίς καταχρηστικούς όρους, τους οποίους θα αποδεχτεί ασφαλιστική εταιρεία. Γιατί πρέπει να αποδεχτώ εγώ τη σύμβαση? Αυτό τώρα είναι ανάμεσα σε σένα και στην ασφαλιστική. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν λοιπόν εγώ δεν θέλω να την υπογράψω γιατί έχει καταχρηστικούς όρους, πώς θα μου την επιβάλλει? Πώς θα μου την επιβάλλει? Θα μου πει υπέγραψε μια σύμβαση που είναι ετεροβαρύς εις βάρος σου. Έτσι. Δηλαδή τι θα μου πει? Υπέγραψε μια σύμβαση και δίνει ένα ποσό για να σωθούν οι ασφαλιστικές που έχουν βουλιάξει και αυτή την εντολή έχω πάρει να σώσω τις ασφαλιστικές, γιατί είναι και μεγάλες ξένες ασφαλιστικές στην Ελλάδα που τον έχουν πιέσει, γιατί ο Μητσοτάκης δεν διοικεί, δεν κυβερνάει, ποτέ δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. Παίρνει αποφάσεις κατόπιν εντολών. Έρχονται λοιπόν οι ασφαλιστικές και του λένε έχουν πέσει τα μεγέθη μας, ασφάλισε τους όλους. Με τι, πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες θα υπογράψουν συμβόλαια για σπίτια που είναι πάντα των 30, πάνω των 30 ετών, όταν σήμερα δεν κάνουν τέτοια συμβόλαια? Δηλαδή θα πρέπει να επιβαρυνθεί το ασφάλιστρο υπέρμετρα για τα σπίτια που είναι 50-60 χρονών, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει μια επιτροπή που έχει κάνει μια έρευνα για τη βιωσιμότητα των σπιτιών και λέει ότι τα σπίτια στην Ελλάδα μέσος όρος είναι 50 χρόνια με 80 χρόνια. Τα πολλά λοιπόν από αυτά τα σπίτια είναι πάνω από τα 50 χρόνια. Πώς η ασφαλιστική εταιρεία θα υπογράψει μια σύμβαση να σου δώσει αποζημίωση για ένα σπίτι που είναι πάνω από 50 χρόνια? Και οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να ξέρεις, εμείς όταν είμαστε στην τράπεζα κάναμε ασφάλεια σεισμού, πυρός σεισμού. Για να σου κάνει και πλημμύρα θα αυξήσει πολύ το ασφάλιστρο. Έτσι, ποιος φτωχός θα πληρώσει μια ασφάλεια που δεν μπορεί να πληρώσει? Πάρουν τα σπίτια όλων μας, θα μας τα πάρουν. Περίμενε, θα ανεβεί και το ενίκιο. Το ενίκιο, πρόσεξε, το ενίκιο είναι επίσης μια σύμβαση στην οποία ο ενοικιαστής, εάν θέλει την αποδέχεται, εάν θέλει δεν την αποδέχεται. Εγώ λοιπόν γιατί πρέπει να δεχτώ τη σύμβαση υποχρεωτικά της ασφαλιστικής που έχει όρους ετεροβαρύς εις βάρος μου? Έτσι, είναι απάτη. Είναι μια τεράστια απάτη. Πρέπει να ξέρεις ότι άμα εγώ έπαιρνα στο γραφείο, είχα το δικαίωμα να παίρνω κάθε μέρα δωρεάν μια οικονομική εφημερίδα και μια φορά το μήνα ένα περιοδικό. Έπαιρνα το τραπεζοασφαλιστικό μάρκετινγκ. Το ξέρεις ότι κάποτε στο ΙΚΑ το ΠΑΣΟΚ είχε διορίσει διοικητή ο οποίος ήταν υπόδικος για ασφαλιστικές απάτες? Η ασπής πρόνοια του Παύλου Ψωμιάδη δεν πτώχευσε. Τεχνητά. Τάφαγε τα λεφτά Ψωμιάδης και σε 3 χρόνια τα γλεντούσε στη Μύκονο. Ποιος θα μου εγγυηθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία είναι φερέγγια και έχει τα κεφάλαια να με αποζημιώσει? Θα εγγυηθεί ο Γεωργιάδης δια της προσωπικής του περιουσίας? Ρωτάω. Απλό είναι. Έτσι, γιατί τότε σου λέω έκανε ο Τσογατζόπουλος μια υπηρεσία και έδωσε πλαστά σε χορηγίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μπουν στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο το είχαν στήσει από το 1995 η κυβέρνηση Σιμίτη. Και ο Τσογατζόπουλος έκανε την πρώτη κίνηση να βάλει τις ασφαλιστικές μέσα στο χρηματιστήριο. Ο οποίος Τσογατζόπουλος, πρέπει να ξέρεις ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν έφυγε, το έδωσε σε μια εταιρεία με καλλιτικά, στην οποία ήταν αφανής μέτοχος. Έτσι παίζεται το παιχνίδι στην Ελλάδα. Οι υπουργοί και οι μεγαλοπρούχοντες είναι αφανείς μέτοχοι σε εταιρείες και ευνοούν τις εταιρείες τις δικές τους. Κοίτα την υπόθεση Πάτσι, κοίτα τις υποθέσεις των εισαγγελέων που τα παιδιά τους παίρνουν τα κίνητα από πληστηριασμούς. Είναι ολόκληρη βιομηχανία απάτης. Είναι η χώρα, είναι η αυτοκρατορία. Μα ξέρεις τι, εγώ ρώτησα την πρώτη ώρα. Μήπως θυμάται κανένας να μας πει ποιο Φάντεξ αγόρασε το 90% της εθνικής ασφαλιστικής? Και επίσης,
Ποιο φαντ έχει προσλάβει την κόρη του Πρωθυπουργού? Δεν είναι όλα αυτά τυχαία. Ποιος ανακοίνωσε το μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης, έτσι, και όλα αυτά 5 μήνες μετά την εξαγορά. Να τα βάλουμε λίγο κάτω και να δούμε, συσχετίζονται, δεν συσχετίζονται. Ο αντιπρόσωπος του CVC στην Ευρώπη έχει μία βίλα πολύ κοντά στη βίλα των Ρότσιλντ στην Κέρκυρα. Μόνο αυτό σου λέω. Δεν είναι ευρωπαϊκό το CVC. Είναι αμερικάνικο. Και έχει αντιπρόσωπο στην Ευρώπη, ο οποίος έχει μία βίλα στην Κέρκυρα, πολύ κοντά στη βίλα των Ρότσι. Ο Μητσοτάκης εκτελεί εντολές. Ποτέ δεν λειτουργεί μόνος του, γιατί δεν έχει την ευφυΐα να λειτουργήσει μόνος του. Έτσι, ακολουθεί συνεχώς εντολές. Και εγώ ρωτάω, πώς η ασφαλιστική εταιρεία που σε μένα δεν μου ασφαλίζει το σπίτι, αν είναι παλαιότερο των 30 ετών, θα μου το ασφαλίσει υποχρεωτικά και πώς θα με αποζημιώσει? Θα μου εγγυηθεί? Το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί. Γιατί όπου εγγυηθεί ήταν κράτος της απάτης, εγγύηθηκε τα ομόλογα των κακομοίρων των Ελλήνων και τους τάφαγε. Δηλαδή όταν έκλεισε η Ολυμπιακή, τους πληρώσανε με ομόλογα τα οποία είχαν κρατική εγγύηση. Και τους τα φάγανε τα λεφτά των ανθρώπων που απολυθήκαν από την Ολυμπιακή όταν έκλεισε. Δεν τους πληρώσανε τα ομόλογα. Πληρώσανε στο ακέραιο Σαμαράς Βενιζέλος των ξένων τα ομόλογα στο εξωτερικό και των Ελλήνων τα κόψανε. Μιλάμε ότι ζούμε στο κράτος της απάτης, δεν ξέρεις από πού να προφυλαχθείς. Έτσι, πώς θα με υποχρεώσει να υπογράψω ένα συμβόλαιο το οποίο έχει ετεροβαρύς όρους? Ακούω τη βλακεία ότι τα αυτοκίνητα δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Ναι, αλλά το αυτοκίνητο δίνει στις πινακίδες στην εφορία. Δεν το λειτουργεί στο βάση ένα γκαράζ και δεν πληρώνεις ούτε κταίο, ούτε φορεία, ούτε ασφάλεια. Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις. Μπορεί να θέλεις να πας με τα πόδια. Εδώ δεν σου δίνει όμως το δικαίωμα. Και γιατί θα πρέπει εγώ, το λέω και πάλι, να δεχθώ το συμβόλαιο της ασφαλιστικής και η ασφαλιστική να μην δεχτεί ένα συμβόλαιο τροποποιημένο που θα έχει φτιάξει ο δικός μου δικηγόρος? Γιατί το ένα μέλος μια σύμβαση που παίρνουν μέρος μια ιδιωτικού ή δικαίου εταιρεία και ένας ιδιώτης, γιατί εγώ πρέπει να αποδεχτώ τους όρους του συμβολέου, αφού ξέρω ότι είναι καταχρηστική? Να σου πω κάτι μόνο για να καταλάβεις και να κλείσουμε. Όταν ασφαλίζαμε εμείς τα σπίτια, υπήρχαν άνθρωποι που παίρνανε σπίτια στον πρώτο, στο δεύτερο όροφο. Όταν έγινε ο σεισμός και πέσανε αυτά τα σπίτια, ήρθε η ασφαλιστική εταιρεία της τράπεζας και τους είπε, ακούστε να δείτε, εγώ δεν έχω ασφαλίσει το δάνειο που πήρατε 100.000, ας πούμε. Εμείς τους είχαμε δώσει ένα δάνειο 100.000. Έχω ασφαλίσει το σπίτι που θα χτίσετε και θα σας χρηματοδοτήσω το σπίτι που θα χτίσετε. Ο άλλος όμως που είχε πάρει στον πρώτο όροφο ή στο δεύτερο σπίτι, ήταν σε μια πολυκατοικία που είχε γκρεμιστεί και οι κάτω όροφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να οικονομήσουν σπίτια, δεν τους αποζημιώσανε καθόλου. Δηλαδή, αν εγώ είχα πάρει δάνειο για ένα σπίτι στον πρώτο όροφο και το ισόγειο, αυτός ο ιδιοποιός του ισογείου δεν είχε τη δύναμη να χτίσει το σπίτι του, ώστε το δικό μου το σπίτι να χτιστεί στον πρώτο όροφο, δεν με αποζημίωνε η εταιρεία. Γιατί το οικόπεδο πρέπει να ξέρεις ότι είναι πιο ισχυρό από το κτίσμα. Έτσι, το οικόπεδο υπερέχει του κτίσματος που είναι πάνω νομικά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ μπούρδα, είναι εντελώς αντισυνταγματικό, εντελώς αντικανονικό και ποιος θα εκτιμήσει την αξία του σπιτιού? Στις περιοχές που δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, ποιος θα τις εκτιμήσει την αξία του σπιτιού και θα σου πει να το ασφαλίσει για τόσο? Αν εσύ διαφωνήσεις λόγω παλαιότητας ή λόγω, πώς λοιπόν θα μπορούν να σε πείσουν να ασφαλίσεις ένα σπίτι χωρίς να έχουν δικαίωμα υποχρεωτικότητας? Καταλαβαίνεις τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Στοχεύουν, επειδή ήδη ασφαλιστικές αμαδείς έχουν πλημμυρίσει τα site με διαφημίσεις. Ασφαλίζουμε το σπίτι, ασφαλίζουμε. Πήγαινε λοιπόν εσύ, πάρε ένα τηλέφωνο και πες, κυρία ασφαλιστική, θέλω το συμβόλαιο να το δει ο δικηγόρος μου. Και πήγαινε σε ένα δικηγόρο να δεις πώς καταχρηστικούς όρους θα σου διαγράψει. Εγώ επειδή το έχω ζήσει και ερχόντουσαν οι μηνύσεις και οι αγωγές εναντίον της τράπεζας Σόριδων, το ξέρω από μέσα γιατί έχω διαβάσει τέτοια συμβόλαια. Πώς λοιπόν ο καταναλωτής
θα υπογράψει ένα συμβόλαιο με καταχρηστικού όρου. Είπε μια μπουρδα ο Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί το 60% των σπιτιών έχουν εθιστεί μέχρι το 1974 και το 40% μετά. Άκουσε με, Δημήτρη, απλά δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Το είπε αυτό σε περίπτωση που γίνει ξανά κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Θεσσαλία, να βγει να σου πει ότι ξέρεις κάτι, φταίς εσύ που δεν πήγες να ασφαλίσεις το σπίτι σου. Δεν φταίω εγώ. Μα δεν πληρώνω ένφια. Τον ένφια δεν τον πληρώνω για το ακίνητο. Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μα υπάρχει για σχέδιο. Ποιο λόγο τον ένφια. Δεν θέλει να έχει την ευθύνη, Μίτσο. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Τον ένφια, πες μου, δεν τον πληρώνω για το ακίνητό μου. Δεν πληρώνω ένα νίκη στο σπίτι μου, ένα είδος ασφάλεια. Ρε, συμφωνώ εγώ μαζί σου και με το φόρο αυτό θα έπρεπε να σε προστατεύει. Αλλά αυτός τώρα το πάει στην ατομική ευθύνη. Σου λέει, ασφάλισε το σπίτι σου, αλλιώς, άμα καταστραφεί, θα φταίσαι εσύ. Μα είναι ασύμβατο. Εγώ δηλαδή, αν δεν θέλω να υπογράψω ένα συμβόλαιο, θα με βάλει να το υπογράψω με το ζόρι. Αν δεν θέλω να υπογράψω το συμβόλαιο της ασφαλιστικής, κάνω ένα δικό μου συμβόλαιο και με εξώδικο το στείλω στην ασφαλιστική και πω, κυρία ασφαλιστική, σας στέλνω με εξώδικο το συμβόλαιό μου και σας παρακαλώ να το υπογράψουμε ταυτόχρονα για να ασφαλίσω το σπίτι μου. Θα δεχτεί η ασφαλιστική. Ρωτάω. Έχει τα κεφάλαια η ασφαλιστική για να καλύψει τους πελάτες τους αν γίνει τόσο μια τόσο μαζική ασφάλιση. Ρωτάω, υπάρχει μια επιτροπή να βγάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανασφαλιστική και να λέει αυτή η ασφαλιστική έχει αυτά τα κεφάλαια και μπορεί να καλύψει 1, 2, 3, 4. Είναι μια απάτη κανονική, είναι χοντροκομμένη όμως η απάτη. Και είναι πολύ δύσκολο να περάσει γιατί απλώς είναι χοντροκομμένη. Είναι μια ηλίθια απάτη που έχουν σκεφτεί. Πάμε να μιλήσουμε για ψηφιακό νόμισμα, γιατί νομίζω ότι αρκετά είπαμε για την ασφάλιση. Ωραία, άκου να σου πω. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι από εδώ και πέρα όλες οι αγορές ακινήτων θα γίνονται με ψηφιακό χρήμα. Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα καταρρεύσει η αγορά ακινήτων. Θα σου πω γιατί. Στα ακίνητα υπάρχει μια αντικειμενική τιμή και μια εμπορική τιμή. Η αντικειμενική είναι 100.000 και η εμπορική 200. Η διαφορά αντικειμενικής και εμπορικής είναι μαύρο χρήμα. Δηλαδή ο αγοραστής δίνει 100.000 με ένα συμβόλαιο που υπογράφει αντικειμενικά και δίνει και 100.000 μαύρα. Και ο κατασκευαστής πληρώνει εφορία για 100.000 που λέει το συμβόλαιο. Όταν όμως του μεταφέρεις ψηφιακά που θα φαίνεται από το ψηφιακό σου πορτοφόλι στο ψηφιακό του πορτοφόλι θα φέρεται όλο το ποσό, που σημαίνει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να πληρώσει φόρο για 200 χιλιάρικα. Δηλαδή θα σου επιβάλλει πάνω στα 200 και το φόρο των επιπλέον που θα πληρώσει. Θα καταρρεύσει η αγορά ακινήτων. Έτσι. Και αν καταρρεύσει η αγορά ακινήτων θα καταρρεύσουν εκατοντάδες επαγγέλματα. Πρέπει να ξέρουμε το ψηφιακό νόμισμα θα κλείσουν τα φρακτορία του ΟΠΑΠ. Ήδη έχει πέσει ο τζίρος τους κατά πολύ, διότι όλοι παίζουν ψηφιακά. Θα κλείσουν οι τράπεζες. Έτσι. Ήδη θέλω να σου πω στην Αυστραλία και θα σου πω και εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς η ΑΔΕ αρχίζει και χτίζει το ψηφιακό νόμισμα εις βάρος των φορολογουμένων πολιτών. Εδώ λοιπόν στην Αυστραλία η Alphanizita Bank, μια η τέταρτη τράπεζα της Αυστραλίας, έχει ειδοποιήσει τους πελάτες της ότι από εδώ και στο εξής ορισμένα καταστήματα δεν μπορούν να δέχονται για καταθέσεις ή αναλήψεις φυσικό χρήμα. Πρόσεξε, θα ξεκινήσει από τις τράπεζες. Εάν εσύ τώρα εδώ έχουμε μια πάρα πολύ παράξενη ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν λεφτά κάτω από το κρεβάτι τους. Έχουν ένα κομμάτι χρημάτων που το έχουν κρυμμένο στο σπίτι τους για λόγους ασφαλείας. Μετρητά. Όταν το πάνε λοιπόν στην τράπεζα, η τράπεζα θα τους πει δικαιολόγησέ μου που το βρήκες. Γιατί υπάρχει μια υπηρεσία ξεπλήματος μαύρους χρήματος που είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες σε κάθε κατάθεση, αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει μαύρο χρήμα, να κάνουν μια αναφορά σε αυτή την υπηρεσία και αυτή η υπηρεσία αναφορολογεί αυτόν που το καταθέτει 52%. Δηλαδή αν έχεις 100.000 και δεν δικαιολογήσεις που το έχεις βρει,
η τράπεζα θα στείλει σε αυτή την αρχή μια ειδοποίηση και θα έχεις ένα φόρο 52%. Εάν μπορείς και τα δικαιολογήσεις μερικώς, η εφορία που θα πληρώσει θα είναι 20%. Και αν μπορείς και τα δικαιολογήσεις όλα, θα είσαι αφορολόγητος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν στο σπίτι τους λεφτά, πώς θα τα δικαιολογήσουν? Θα γίνει σφαγή. Περίμενε, θα γίνει σφαγή. Μα είναι σαν να τα χρηστεύει αυτά τα χρήματα. Ναι, γιατί δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις πουθενά, αφού δεν θα παίρνουν τα μαγαζιά φυσικό χρήμα, θα παίρνουν ψηφιακό. Δεν θα πρέπει να τα καταθέσεις στην τράπεζα να τα κάνεις ψηφιακά. Δεν τα μετατρέψεις σε ψηφιακά. Γι' αυτό όσοι μας ακούνε είναι καλό σιγά σιγά και κομματάκι μικρό να αρχίσουν να καταθέτουν τα λεφτά τους στις τράπεζες, έτσι ώστε όταν γίνει η μετατροπή σε ψηφιακό χρήμα να έχουν ήδη κάνει κάποιες καταθέσεις ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν το υπόλοιπο που έχουν κρατήσει σπίτι. Αν το παρουσιάσουν το υπόλοιπο όλο ξαφνικά, θα τους φορολογήσει βαριά. Θέλουν τα σπίτια μας, θέλουν τις περιουσίες μας. Σας το λέω πάλι, πάμε για μια νεοφεουδαρχία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό θα εφαρμοστεί. Ταυτόχρονα, τι λέει η ΑΔΕ? Έχει θεσμοθετήσει ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, πρέπει να έχουν POS υποχρεωτικά, το οποίο θα δέχεται πληρωμή με κάρτα πιστωτική χρεωστική. Η ΑΔΕ, για να έχει πλήρη εικόνα τι ακριβώς γίνεται, πρέπει ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας να έχει μια έξυπνη ταμιακή μηχανή που να συνδέεται με το POS. Έτσι. Και αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές θα βγαίνουν αυτόματα, χωρίς να πληκτρολογήσεις τίποτα στο POS, και οι εξελιγμένες ταμιακές μηχανές έχουν συνδεθεί με το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Προσέξτε, έχουν δημιουργήσει φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, έτσι, στο οποίο η κάθε συναλλαγή θα περνάει μέσα. Έτσι λοιπόν οι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί γιατροί θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν υποχρεωτικά POS, διαφορετικά θα τους πάρουν την άδεια λειτουργίας τους. Δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται, τι αναταραχή, εκτός από το πάγωμα της οικοδομής που θα επιφέρει μια τεράστια ανεργία, γιατί λόγω αντικειμενικής και εμπορικής αξίας η διαφορά που είναι σε μαύρα λεφτά δεν θα μπορούν πια να πληρωθούν σε μαύρα, που σημαίνει ότι τα διαμερίσματα θα πεθάνουν, θα πετάξουν οι τιμές τους. Ήδη έχει μια κάμψη η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ήδη έχει μια κάμψη. Ήδη έχουν μια κάμψη τα πρακτορία του ΟΠΑΠ. Όταν λοιπόν γίνονται ψηφιακά όλες, επειδή το ψηφιακό νόμισμα θα επιβληθεί ή οι παίκτες του ΟΠΑΠ παίζουν από το σπίτι, σιγά σιγά και τα καταστήματα του ΟΠΑΠ θα κλείσουν. Επίσης θα κλείσουν και οι τράπεζες, γιατί το ψηφιακό σου πορτοφόλι θα έχεις όλες τις καταθέσεις μέσα. Αφού δεν θα το έχεις στην τράπεζα, τι χρειάζεται η τράπεζα? Και όταν θες ένα δάνειο, θα μπαίνεις μέσα στο κομπιούτερ σου, θα πληκτρολογείς την αίτηση, θα στην εγκρίνει η τράπεζα ηλεκτρονικά και εσύ θα βάσει ηλεκτρονική υπογραφή. Και οι ψηφιακές μονάδες θα πέφτουν αυτόματα στο ψηφιακό σου πορτοφόλι. Άρα ούτε οι τράπεζες χρειάζονται. Θα καταργηθούν οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ. Γιατί όταν έχεις ψηφιακό πορτοφόλι, θα πηγαίνεις με το ψηφιακό σου πορτοφόλι στο προϊόν, θα το σκανάρεις στο barcode, θα παίρνεις το προϊόν και θα φεύγεις. Γιατί να υπάρχουν ταμείες? Και ταυτόχρονα αυτή η αγορά σου θα πηγαίνει, όπως έχουμε πει, στο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, τον λέει ΑΔΕΦΗΜ, φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός. Παιδιά, προσέξτε, δεν σας έχουν πει τίποτα. Είναι έτοιμοι να μας ξεσκίσουν. Έτσι. Και θα ξέρει ανά πάσα στιγμή τι αγοράζεις. Αυτό γίνεται σήμερα, Γρηγόρη, όταν ένα σούπερ μάρκετ σου δίνει μια κάρτα, αυτές τις μικρές τις κάρτες, και μετά σου κάνει έκπτωση στην αγορά, το σούπερ μάρκετ ομαδοποιεί τους πελάτες και βλέπει τι από τις αγορές, τι οικονομική επιφάνεια έχει ο πελάτης του σούπερ μάρκετ, τον ομαδοποιεί και κάνει προσφορές
στα προϊόντα που η μεγαλύτερη μάζα των καταναλωτών αγοράζει. Δηλαδή που έδινε κέρδος για το σούπερ μάρκετ. Και πρέπει να ξέρεις ότι ο κάθε πρωθυπουργός, πριν βγει πρωθυπουργός, έχει συναντηθεί με τους σούπερ μαρκετάδες και έχει κανονίσει την τιμολογιακή πολιτική. Έτσι, εσύ τι λες ότι ο Μητσοτάκης δεν ξέρει ότι ανέβουν οι τιμές? Το ξέρει πριν βγει. Μας κοροϊδεύουνε έτσι κανονικά. Και αυτό το ψηφιακό νόμισμα στην Κίνα, παίρνω σαν παράδειγμα την Κίνα, γιατί ό,τι εφαρμόζεται πιλωτικά στην Κίνα, μετά εφαρμόζεται και στην Ευρώπη. Ο COVID εφαρμόστηκε πιλωτικά, το βιολογικό όπλο COVID εφαρμόστηκε πιλωτικά στην Κίνα και μετά πέρασε και στην Ευρώπη. Η κοινωνική πίστοση εφαρμόζεται στην Κίνα στο 80% του πληθυσμού. Να φανταστείς, το 2018 το 30% των Κινέζων είχαν υπαχθεί στην κοινωνική πίστοση, στην κοινωνική αξιολόγηση, στη βαθμολογία δηλαδή, που το κράτος βαθμολογεί τους Κινέζους πολίτες και ανάλογα τους επιβραβεύει ή τους τιμωρεί. Που θα έρθει, και αυτός είναι ο λόγος για το ψηφιακό νόμισμα, αυτός είναι ο λόγος για τις ψηφιακές ταυτότητες, και παρακαλούμε πάρα πολύ όσοι διάσημοι βγαίνουν και μιλάνε για τις ψηφιακές ταυτότητες, μην αντιγράφουν την εκπομπή μας, τουλάχιστον να λένε από πού τα έχουν ακούσει. Γιατί υπάρχουν διάσημοι, βγαίνουν στο YouTube και έχουν αντιγράψει την εκπομπή μας. Δεν πειράζει, άσου να λένε. Άλλο τώρα, ρωτάνε ακροατές τι θα γίνει με το χρυσό. Κοίτα, ο χρυσός είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι, ο χρυσός είναι ένα μέταλλο και ανεβοκατεβαίνει η αξία του. Ακριβώς όπως ανεβοκατεβαίνει με το φυσικό χρήμα, θα ανεβαίνει και με το ψηφιακό χρήμα. Απλώς θα έχουν ψηφιακές μονάδες στο ψηφιακό τους πορτοφόλι. Δηλαδή, αν πουλήσει μια ουγγιά επειδή οι Ρώσοι τελέχωνε το παγκόσμιο εμπόριο χρυσού μέχρι ουγγιάς, αυτοί και καθορίζουν και τις ισοτιμίες, γιατί ελέγχουν τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες. Και το ψηφιακό νόμισμα θα έχει ισοτιμίες. Δηλαδή τώρα έχουμε ένα ψηφιακό νόμισμα στο δολάριο, ένα ψηφιακό δολάριο, ένα ψηφιακό ευρώ, ένα ψηφιακό ρούβλι, ήδη εφαρμόζεται στη Ρωσία. Οπότε που είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά της νέας παγκόσμιας τάξης, πρέπει να ξέρεις ότι τα εφαρμόζει πρώτος στην ηλεκτρονική ταυτότητα το ψηφιακό νόμισμα. Και θα σου πω και την εξέλιξη. Ο δήμαρχος της Μόσχας έχει πει στους κατοίκους της Μόσχας να φοράνε ρούχα με τσιπάκι για την ασφάλειά τους. Όταν γίνει ένα ατύχημα, λέει ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε τηλέφωνο να έρθει το 166 να σας βοηθήσει. Θα έρχεται αυτόματα, θα γνωρίζει το σημείο που είσαστε και θα μπορούμε να σας προσφέρουμε καλύτερη προσωπική βοήθεια υγειονομική. Αυτό με το ψηφιακό, με το τσιπάκι στα ρούχα, θα απλωθεί σιγά σιγά. Θα το περάσουν για λόγους ασφαλείας και θα απλωθεί σιγά σιγά. Περίμενε να δεις τι έχουν πιλωτικά προγραμματίσει και τι πειραματόζωα μας έχουν κάνει. Αλλά το μεγαλύτερο πειραματόζωο είναι ο κινέζικος λαός. Γιατί είναι 1,5 δις και 100.000 να πεθάνουν στα βάθη της Κίνας. Ποιος θα το καταλάβει και ποιος θα λυπηθεί για αυτούς? Κανένας. Κανένας. Μήπως θα το καταλάβουμε εμείς στην Ελλάδα και θα πούμε πεθάνανε 100.000 Κινέζοι? Τι μας ενδιαφέρει? Εδώ κάθε Έλληνας κοιτάζει το πρωί που ξυπνάει, βάζει τα κέρματα πάνω στο τραπέζι και λέει πώς θα περάσω τη μέρα. Δεν ενδιαφέρει το αύριο. Κοιτάει πώς θα περάσει τη μέρα, γιατί τον έχουν φτωχοποιήσει τεχνητά. Και αυτοί που τον έχουν φτωχοποιήσει και έπρεπε να είναι φυλακή, γιατί του έχουν κάνει τεχνική τη φτωχοποίηση, είναι έξω και μας κουνάνε το δάχτυλο. Οι ίδιοι άνθρωποι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα. Βλέπουμε ότι είμαστε μπλεγμένοι σε μια πλεκτάνη από την οποία δεν μπορούμε να διαφύγουμε. Η οποία καθημερινά θέτει νέους νόμους, νέους όρους, μας μπλέκει όλο και περισσότερο. Για παράδειγμα θα σου πω εγώ τώρα κάτι. Ποια ασφάλεια θα μπορούσε να αποζημιώσει όλη αυτή την καταστροφή στη Θεσσαλία? Ποια καμία ασφάλεια θα άντεχε οικονομικά? Καμία. Εγώ σου λέω καμία, γιατί ξέρω από μέσα, από το τραπεζο ασφαλιστικό marketing που ήταν το περιοδικό ειδικά για τις ασφάλειες, ότι δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια να μπουν στο χρηματιστήριο. Άρα φούσκα. Άρα μας φούσκα κάνει πάσα για να βγάλει λεφτά ο φίλος του.
Η CVC πρόσεξε, όχι μόνο γι' αυτό. Αν δεν σε αποζημιώσει και χάσει το σπίτι του, έτσι δεν έγινε με τον Παύλο Ψωμιάδη με την ασπισπρόνια που βάλεσε κανόνι. Έτσι δεν έγινε με τα ομόλογα των ανθρώπων της Ολυμπιακής Αεροπορίας που απολύθηκαν και τους έδωσε ομόλογα το δημόσιο με εγγύηση δημοσίου και μετά δεν τους έδινε τα λεφτά. Το δημόσιο στην Ελλάδα είναι αφαιρέγγιο. Ξέρεις γιατί είναι αφαιρέγγιο? Γιατί κυβερνάνε απατεώνες. Αν υπήρχαν έντιμοι στην κυβέρνηση, θα είχαν οργανώσει έτσι το κράτος που δεν θα έχει διαφυγές. Τα λεφτά για τα αντιπλημμυρικά έργα θα πηγαίναν στα αντιπλημμυρικά έργα, τα λεφτά για την πυροσπροστασία θα πηγαίναν στην πυροσπροστασία και δεν θα πηγαίνανε σε διάφορες άλλες δραστηριότητες. Να μην αρχίσω και λέω, γιατί ήδη έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό. 2 εκατομμύρια λιγόροι λογαριασμοί είναι σήμερα δεσμευμένοι στις τράπεζες που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Από άλλα 4 εκατομμύρια χρωστάνε στην εφορία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα 2 εκατομμύρια που τους έχουν δεσμεύσει στους λογαριασμούς κινδυνεύουν θανάσιμα να χάσουν τα σπίτια τους και τα άλλα 4 κινδυνεύουν να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αν τους βάλει λοιπόν και την ασφάλιση του σπιτιού, πώς θα μπορούν να πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Σε ρωτάω. Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Τι κάνει ο Μητσοτάκης, γιατί δεν κάνει αντιπλημμυρικά? Γιατί δεν θα πληρώσει αποζημιώσεις, γιατί να κάνει αντιπλημμυρικά? Βλέπεις εσύ, τους δίνει 6 χιλιάρικα και λέει καθαρίσαμε, πάρτε 6 χιλιάρικα ή πάρτε δάνεια από τις τράπεζες. Και εγώ στη θέση του δεν θα κάνω αντιπλημμυρικά, αφού δεν έπρεπε να πληρώσω αποζημιώσεις, γιατί να κάνω αντιπλημμυρικά? Βλάκα ζήμαι. Δεν τα έκανα για την πάρτη μου. Έτσι δεν είναι? Κοίτα τώρα τι έχει εξαγγείλει. Βοήθεια, τι βοήθεια στις 6.000? Έχουν περάσει 14 μέρες και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η απογραφή. Πού είναι τα συνεργεία να κάνουν απογραφές? Πού είναι οι αιτήσεις που έπρεπε ήδη να έχουν υποβληθεί και θα έπρεπε ήδη τα Υπουργεία να αποζημιώνουν τους πλημμυροπαθείς? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Γρηγόρη, ακόμη δεν έχουν σπίτι. Θα τους βάλουν σε κοντέινερ όπως κάνανε και στους σεισμούς και σε όλες τις φυσικές καταστροφές και θα μείνουν εκεί 10 χρόνια. Τα κοντέινερ από το σεισμό του 99, μερικά κοντέινερ στη μεταμόρφωση, λειτουργούν ακόμη. Μα το θέμα είναι κι άλλο. Εκεί πέρα τώρα επικρατεί χάος και έχουν πρόβλημα και με τα νερά. Κάτι ακόμα, για να μην αλλάξουμε το θέμα, είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά για να μην αλλάξουμε το θέμα, να σε ρωτήσω πράγματα που μου στέλνουν οι ακροατές. Μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, λέει, ασφαλίζουν κανονικά για φυσικές καταστροφές. Αλλά υπάρχει, λέει, ένα ερώτημα. Για πόσο καιρό το κάνουν? Η διάρκεια του συμβολέου την καθορίζει η εταιρεία. Δεν το κάνουν, λέει, για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και εδώ είναι που πρέπει, λέει, αυτός που ασφαλίζεται να προσέχει. Να σου πω κάτι. Όσοι στέλνουν τα μηνύματα έχουν διαβάσει ποτέ ασφαλιστικό συμβόλαιο για αποζημίωση από φυσικές ζημιές σε σπίτι? Έχουν δει τι ψηλά γράμματα έχουν και τι άρθρα υπάρχουν μέσα στο συμβόλαιο? Τα περισσότερα είναι καταχρηστικά. Εγώ που τα διάβαζα και ερχόντουσαν να είναι δικηγόροι με τα εξώδικα στο γραφείο μου και μου τα αφήνανε και τρελαινόμουνα και είχα πάρει τα συμβόλαια που είχα κάνει και τα διάβαζα παράγραφο-παράγραφο, έχουν ένα σωρό καταχρηστικά πράγματα μέσα. Ναι, είναι πολλές παγίδες. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο τι υπογράφεις εκεί πέρα. Ναι, γιατί το κράτος είναι αφαιρέγγιο. Όταν τρώει, εγγυάται τα ομόλογα των ανθρώπων και τους τρώει τα λεφτά που εγγυήθηκε το ίδιο. Τι φερεγγιότητα μπορεί? Μα όχι, μα πρέπει να σε προστατεύει από όλα αυτά κανονικά το κράτος, το οποίο στην προκειμένη φάση δεν ασχολείται καν. Είναι το ίδιο με την ασφάλεια καταναλωτή που είχα περιγράψει για τα μαϊμού ρούχα. Που πας σε ένα κατάστημα κανονικό και το οποίο προμηθεύεται ρούχα τα οποία δεν είναι αυθεντικά. Και το κράτος δεν σε προστατεύει ούτε από αυτό στην Ελλάδα. Μπορεί δηλαδή εσύ να δίνεις 200 ευρώ για ένα παπούτσι το οποίο είναι μάρκας, αλλά ο άλλος να το έχει βάλει μούφα πάνω στη βιτρίνα. Δεν σε προστατεύει ούτε από την κατανάλωση. Θα σε προστατεύσει τώρα από τις ασφαλιστικές. Το ίδιο ισχύει με το τυρί τρικάλων που περιέγραφα την πρώτη ώρα, που εδώ κοστίζει 12 ευρώ. Και στο Δουβλίνο κάνει 6,5.
Και στο Δουβλίνο το στέλνουμε εμείς εδώ από τα Τρίκολα. Δηλαδή είναι ακραία αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πρέπει να ξέρεις ότι εδώ πέρα γίνεται κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Ο Πέτσας χρηματοδότησε τα κανάλια με δημόσιο χρήμα. Προς ίδιο όφελος. Ο Πέτσας χρηματοδότησε τα κανάλια προς ίδιο όφελος. Για να ωφεληθεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Όταν καταχράζει χρήμα προς ίδιο όφελος, είναι ποινικό αδίκημα. Τον Πέτσα τον κυνηγήσανε ποινικά. Προς ίδιο όφελος δεν χρηματοδότησε τα κανάλια για να διαφημίζουν τα κανάλια το έργο της κυβέρνησης. Δεν ωφελήθηκε. Ρωτάω. Απλώς. Δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Τι ακριβώς είναι. Έτσι, πρέπει να αξίζει ότι με το ψηφιακό νόμισμα όλα θα κυναχθούν ψηλά. Και θα σου πω κάτι που ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Το 2002 μπήκαμε στο ευρώ, το 2000 μάλλον, υπογράψαμε τη συνθήκη για τις ισοτιμίες του ευρώ και το στη Μαρία Ντεφέρας στην Πορτογαλία πήγε ο Σιμίτης και υπέγραψε για την ισοτιμία του ευρώ με τη δραχμή και το 2002 εφαρμόστηκε. Πρόσεξε, η ισοτιμία είναι 340 δραχμές και 75 το 1 ευρώ. Σε μία μέρα ο Σιμίτης πτώχευσε τον ελληνικό λαό αφού οι τιμές εκτιναχθήκανε από 2 μέχρι 5 φορές παραπάνω. Σε μία μέρα μας πτωχεύσανε. Ο Σιμίτης δεν είναι φυλακή. Έτσι δεν είναι. Είναι έξω και κάνει την πλάκα του. Υπέγραψε ισοτιμία 3,40 προς 75. Μας στοχοποίησε. Τότε το σουβλάκι έκανε 150-180 δραχμές. Σήμερα έχει 3,5 ευρώ, δηλαδή 1.100 δραχμές. 5 φορές παραπάνω. Μόνο το κεμπάπ, το μικρό αυτό κρεατάκι που έχει μέσα, στοιχίζει 800 δραχμές. Για να καταλάβεις τι απάτη γίνεται με τις ισοτιμίες. Και εγώ ρωτάω, με το ψηφιακό ευρώ, τι ισοτιμίες θα υπάρχουν. Μπορεί να μου πει κάποιος, γιατί η κυβέρνηση δεν μιλάει. Τι ισοτιμία θα έχουμε με το ψηφιακό δολάριο, με το ψηφιακό ρούβλι, με το ψηφιακό γουάν, με την ψηφιακή ρουπία ας πούμε στην Ινδία. Τι ισοτιμία θα έχουμε. Γιατί αν οι ισοτιμίες είναι όπως ακριβώς με τον ευρώ, θα μας ξεσκίσουν, θα πετάξουν τα προϊόντα και θα θέλουμε θα πολλαπλασιαστούν οι αγορές με κιάλια για να μπορούμε να δούμε τα προϊόντα που θα είναι τόσο ψηλά. Έτσι, ο Σιμίτης έπαιξε ένα παιχνίδι των πολυεθνικών ξέροντας ότι θα οικονομήσουν οι πολυεθνικές. Φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό, Γρηγόρη, σε μία μέρα, με μία υπογραφή. 3,40-75 δραχμές το 1 ευρώ. Δεν υπέγραψε 1 ευρώ 10 δραχμές ή 15 δραχμές ή 20 δραχμές. Υπέγραψε 3,40. Την άλλη μέρα είχε πέσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού των Ελλήνων πολιτών 5 φορές κάτω. Έτσι, με μία υπογραφή, όλα αυτά, να μην πω τίποτα και μας κλείσουνε, όλα αυτά τα πλάσματα φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό και αυξήθηκαν οι τιμές των προϊόντων. Γιατί να μην παιχτεί και αυτό το παιχνίδι πάλι, αφού είναι κερδοσκοπικό, με τις ισοτιμίες των ψηφιακών νομισμάτων. Όταν θα πας να κάνεις δραχμή, ευρώ σε ψηφιακό νόμισμα, τι ισοτιμία θα έχει η ψηφιακή μονάδα με το ευρώ. Σωστό. Γιατί δεν μας λέει κανείς. Σωστό. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν αυτοί εκεί πέρα έξω. Το ξέρουνε. Το έχουν προγραμματίσει. Επίσης αυτό θα φέρει τεράστιες αλλαγές. Αλλαγές. Δεν θα καταλαβαίνεις σε τι ζωή ζούμε. Σε όλους τους τομείς. Επίσης και στην ασφάλεια των χρημάτων. Διότι άμα δεν έχεις το χέρι σου, άμα δεν έχεις το χέρι σου κάτι να κρατάς και τα έχεις όλα κάπου από στιγμή σε στιγμή, μπορεί να μηδενιστεί το ποσό εκεί πέρα. Φέρνω σαν παράδειγμα τώρα εμένα, ο οποίος να πάω κόντρα, λίγο προσπαθώ να αφυπνίσω τον κόσμο, κάνω κάποιες κινήσεις που σε κάποιους δεν αρέσουν. Την επόμενη μέρα μπαίνουν στο λογαριασμό μου, μηδενίζουν όλα τα ψηφιακά νομίσματα που έχω και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στο μηδέν. Οπότε ελέγχουν και τη μάζα με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει ψηφιακό νόμισμα. Είναι πρόγραμμα εξουσίας. Μη σας κοροϊδεύουν. Είναι ψηφιακό πρόγραμμα εξουσίας. Δεν υπάρχει ψηφιακό νόμισμα. Είναι πρόγραμμα εξουσίας. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου μηδενίσουν το λογαριασμό,
και ασκούνε και κάνουν νεκροπολιτική. Θα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Θα κόβουν και θα ράβουν, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμη πιο εύκολος και ο εκβιασμός. Γιατί θα έρθω εγώ σε σένα, παράδειγμα, άμα είμαι εκεί που είμαι σε θέση εξουσίας, και θα σου πω, έλα εδώ, Μίτσο, θα κάνεις αυτό, αλλιώς θα σου μηδενίσω το λογαριασμό. Και άντε εσύ τώρα που έχεις δώσει, που έχεις φτύσει αίμα και έχεις αφήσει τον ιδρώτα σου για να μαζέψεις κάποια χρήματα, να μπορέσεις να εναντιωθείς και να πεις όχι. Ενώ δεν έχεις ούτε στο χέρι για να ζήσεις, γιατί όλα θα είναι ψηφιακά. Αυτό γίνεται στην Κίνα. Είναι η κοινωνική αξιολόγηση, ο καθένας Κινέζος έχει το φάκελό του και ανάλογα με την κοινωνική του συμπεριφορά έχει μια βαθμολογία μέχρι το 1000 ας πούμε, και αν πέσει κάτω από το 700 από το 600 θα του κόβουν το ψηφιακό νόμισμα. Το 80% όμως των κατοίκων της Κίνας το έχουν αποδεχτεί. Έτσι, το πείραμα του κορονοϊού έδειξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποδεχτούν τα πάντα. Εδώ στην Ελλάδα το 80% αποδείχθηκε τις μάσκες και τα εμβόλια, παρότι ξέρει ότι όταν εκπνέει από τη μάσκα το διοξείδιο άνθρακα που εκπνέει το ξαναεισπνέει αφού η μάσκα φοράει μάσκα. Δεν το ξέρουνε. Έτσι. Τι θέλει. Ιατρικές γνώσεις, εκπνέεις, εισπνέεις. Και όταν είναι βουλωμένη η μύτη σου και το στόμα σου, ό,τι εκπνέεις το ξαναεισπνέεις. Δεν αναπνέεις καθαρό αέρα. Έτσι, και μας λένε κάτι μπαρούφες και κάτι πράγματα. Η κυβέρνηση ξέρει τις ισοτιμίες που θα εφαρμοστούν. Ένα ευρώ σε πόσες ψηφιακές μονάδες θα αντιστοιχεί. Και αυτό είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Για να σου δώσω να καταλάβεις, το ελαιόλαδο από το 2022 έχει αυξηθεί 125%. Σήμερα που λέτε 10-11 ευρώ το λίτρο. Το ελαιόλαδο όμως δεν είναι φετινό. Η φετινή συγκομιδή θα αρχίσει Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Είναι περσινό που το αγοράσανε 3,5 το κανονικό και 5,5 το καθαρότερο. Γιατί το πουλάνε τριπλάσια τιμή από ό,τι το έχουν αγοράσει και πού είναι η κυβέρνηση που μπορεί να επιβάλλει διατίμηση και να κρατήσει τα προϊόντα χαμηλά. Έτσι, μπορεί μέσω της διατίμησης να κρατήσει τα προϊόντα χαμηλά έτσι ώστε ο λαός να μπορεί να έχει τουλάχιστον τροφή. Η καταστροφή του κάμπου της Θεσσαλίας, αυτή η εσκεμμένη καταστροφή, ξέρεις ότι το 5% του ΑΕΠ παραγότανε στον κάμπο της Θεσσαλίας, ένα σωρό αγροτικά προϊόντα. Τώρα λοιπόν θα εκτιναχθούν οι τιμές και αν η ισοτιμία της ψηφιακής μονάδας με το ευρώ είναι ό,τι έγινε ακριβώς, έγινε γίνει όπως έγινε ακριβώς η ισοτιμία της δραχμής με το ευρώ, θα πέσει η αγοραστική μας δύναμη, θα αυτοποιηθούμε όλοι. Έτσι, είναι μια φασιστική νοοτροπία. Κυβερνάει μια ναζιστική κυβέρνηση και σου λέει θα ασφαλίσει υποχρεωτικά το σπίτι σου χωρίς η ασφαλιστική εταιρεία να σου δώσει εγγυήσεις ότι μπορεί να το πληρώσει. Επίσης, με το ψηφιακό νόμισμα γίνεται πιο εύκολο το να τρως πρόστιμο και να απορροφάται κατευθείαν από τους κρατικούς μηχανισμούς. Γιατί μπαίνουν στο λογαριασμό σου και στα αρπάζουνε. Κάτι ακόμα που δεν έχουν υπολογίσει. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν σχέση με την τεχνολογία, δεν θα μπορούν, θα μένουν στην απέξω. Ντε και καλά λοιπόν έρχεται αυτή η ψηφιακή εποχή και προσθέτει και ριζώνει την τεχνολογία στην καθημερινότητά σου. Δεν θα έχεις τίποτα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχουν προγραμματίσει όλα τα αυτοκίνητα να έχουν ψηφιακές πινακίδες. Έτσι θα ξέρουν αλλά πάνω στιγμή. Εάν έχεις πληρώσει το φόρο σου, εάν είναι ασφαλισμένο, εάν έχεις περάσει κταίο, και αν δεν τα έχεις κάνει αυτά, θα σου πετάνε ένα πρόστιμο στο ψηφιακό πορτοφόλι και θα σου αφαιρούν μονάδες. Επειδή λοιπόν η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, γιατί το ψηφιακό νόμισμα το διαχειριστούν τράπεζες, μπορεί να πει ότι εγώ εφαρμόζω αρνητικά επιτόκια, 5%. Κόβω 5% από όλους τους πολίτες. Πώς θα γλιτώσεις εσύ, αφού δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά σου να τα διαχειριστείς. Μπορείς να κάνεις ανάληψη. Και επειδή στην Κίνα το ψηφιακό νόμισμα είχε ημερομηνία λήξης, δηλαδή τους λέγανε πάρτε αυτά τα λεφτά και σε 6 μήνες πρέπει να τα έχετε καταναλώσει, να τα έχετε επενδύσει. Τι κάνει αυτό, καταργεί τις καταθέσεις. Δεν θα μπορείς να τα καταθέσεις, δεν θα έχεις ένα αποκούμπι στη δύσκολη στιγμή σου,
για να έχεις ένα ποσό που θα το διαθέσεις για την προσωπική σου ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή μας έχουν εγκλωβίσει, έτσι, και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο για να ξεφύγουμε. Δυστυχώς, ο Χαράρη που λέει ότι δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι, έχει δίκιο. Και ξέρεις τι λέει ο Χαράρη, κάτι άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό λέει. Η ιστορία θα συνεχιστεί με κάποιον άλλο τρόπο, ο οποίος τον έλεγχο θα τον έχουν κάποιοι άλλοι και εσύ δεν θα ελέγχεις τίποτα. Τι λέει, είναι το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Εάν δεν πολεμήσουμε, θα πεθάνουμε. Μα άμα πεις ότι πολεμάς, θεωρούν αυτοί ότι είσαι οπισθοδρομικός. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η σκέψη τους και σε αυτό το τέρας το οποίο φτιάχνουν και το οποίο εδραιώνεται σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πας κόντρα, γιατί αλλιώς θα αφανιστείς. Δεν το καταλαβαίνουνε. Κοίτα, όταν όμως έρθουν όλα αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι, και πρέπει να ξέρεις ότι η μεγαλύτερη απάντηση στον άνθρωπο είναι η ελπίδα. Είναι η ελπίδα. Η ελπίδα σου λες υπομονή. Θα έρθει καλύτερη μέρα, θα έρθει καλύτερη μέρα, και υπάρχουν δισεκατομμύρια, να μην πω τρισεκατομμύρια άνθρωποι που γεννηθήκαν και πεθάνανε με την ελπίδα στο μυαλό τους που δεν ήρθε ποτέ. Η λύση είναι μία, Μίτσο, εγώ την έχω βρει τη λύση. Να σου πω ποια είναι. Ναι, για πες. Ένα χωράφι στο βουνό, ένας μπαχτσές, 10 κότες και μια ψισταριά. Αυτή είναι η λύση. Είσαι επικούριος. Ο Επίκουρος έλεγε λάθη βιώσεις, να περνάς απαρατήρητος. Να είσαι ένας κόκκος μες στην άμμο. Αυτή είναι η λύση, ανεξάρτητος να είσαι. Όσο είσαι καταναλωτής τους, είσαι και πελάτης τους. Και όσο είσαι πελάτης τους, συντηρείς το σύστημα. Ναι, γιατί το σύστημα είναι δομημένο έτσι, που σου προσφέρει κατανάλωση και διασκέδαση. Έτσι. Αυτό σου προσφέρει το σύστημα, κατανάλωση και φτηνή διασκέδαση. Και σε κρατάει δεμένο με αλυσίδα. Έτσι, μπαίνει μέσα στο μυαλό σου, μέσα στη συνείδησή σου, και ελέγχει και το μυαλό σου και τη συνείδησή σου, και σου επιβάλλει μάλιστα τι ανάγκες πρέπει να έχεις. Και πάνω στη διαχείριση των αναγκών σου σε ελέγχει απόλυτα, Γρηγόρη. Νομίζω ότι περάσαμε. Βρε μπαχτσέ, κότες, φυσταριά και όλα τα άλλα έρχονται. Με τα χέρια μας θα τα φτιάξουμε όλα. Μίτσο, σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, νομίζω ότι ήταν πάλι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις ότι επειδή είναι πρωτοποριακές, πολλοί τις αντιγράφουν. Δεν μας ενδιαφέρει, μας κάνουν διαφήμιση, απλώνονται. Τουλάχιστον ξέρεις, να λένε, να αναφέρουν από πού τα ακούσανε, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό είναι αλητεία για μένα. Συγγνώμη, σου διακόπτω. Για μένα είναι αλητεία αυτό το πράγμα. Το να παίρνεις φωνές και να αντιγράφεις και να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι και να μην αναφέρεις τίποτα είναι, φίλε, αλητεία. Το 90% των site, το 95% αναφέρει, αλλά υπάρχει και ένα 5% που δεν αναφέρει. Αυτή που κάναμε τη συζήτηση για αυτή την εταιρεία που τροποποιεί τον καιρό στη Θεσσαλονίκη, μπες μέσα στο YouTube και κοίτα από εκείνη την ημέρα πόσα site την έχουν αντιγράψει και αναρωτιούνται ποιοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας, τι ακριβώς κάνει η εταιρεία, έχουν κοινοποιήσει το όνομά της, έτσι, από την ημέρα που κάναμε τη συζήτηση. Έχει απλωθεί από την Κρήτη, site της Κρήτης. Βγήκε ο διοδίος του site και έκανε ολόκληρη ανάλυση για αυτή την εταιρεία. Βγαίνουν εδώ στην Αττική και κάνουν ανάλυση για αυτή την εταιρεία. Βγαίνει το France 24 και μιλάει για το HARP. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που μας επιβεβαιώνουν όλοι αυτοί, που σημαίνει ότι η εκπομπή έχει τεράστια απήχηση, έτσι, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε θέματα της επικαιρότητας, που είναι δύσκολο κάποια στιγμή. Γιατί η θεματολογία εξαντλείται. Εδώ είμαστε, μωρέ. Θα βρούμε τώρα και τι θα πούμε και τι θα συζητήσουμε. Όλα εδώ πέρα είναι πρώτη επάλξη ενημέρωση. Θα αφήσουμε τον Έλληνα έτσι. Μην ανησυχείς. Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Ωραία. Τότε τι το συζητάμε. Τα λέμε την Πέμπτη. Μ' αρέσει που μας αντιγράφουν. Να αντιγράφετε εμάς. Και να απλωθεί η γνώση που δίνουμε και σε άλλους ανθρώπους. Έγινε, Μίτσο. Καλό μεσημέρι, τα λέμε. Γεια σου, Μιτσάρα. Καλό μεσημέρι.